Στα 120 ανέρχονται τα εργατικά ατυχήματα στον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάστημα τριών ετών από το 2020, όπω αναφέρει η παράταξη των εργαζομένων του Δήμου, Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, επικαλούμενη τα στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι πολλοί στον Δήμο γνωρίζουν ότι έχουν συμβεί αρκετά εργατικά ατυχήματα που δεν έχουν καταγραφεί και υπάρχει συγκάλυψη. <Τι>... να αφορά κάποια ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα, υπάρχει κάποια συγκάλυψη. Κοιτάξτε, πάντα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι 30 χρόνια υπάλληλο. Πάντα η διάθεση του εργοδότη είναι να ρυθμίσει το θέμα και να μην φτάσει στα άκρα, μην φτάσει στα δικαστήρια. Μην φτάσει... Αυτό παλαιότερα μπορώ να πω ότι συνέβαινε πολύ πιο συχνά. Τελευταία, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, επειδή ε, με, υποφέρουν στις, με τι εργασιακέ συνθήκε, πιστεύω ότι δεν συνεργάζονται και αναδεικνύουν τα θέματα των εργατικών ατυχημάτων. Από την πλευρά του, ο Δήμο Θεσσαλονίκη και ο Αντιδήμαρχο Καθαριότητα Κώστα Ιακώβου υποστηρίζει πω δεν υπάρχει συγκάλυψη ατυχημάτων. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε συγκάλυψη, το πρώτο πράγμα που θα έκαναν κάποιο μέρο από τα συνδικαλιστικά όργανα να το βγάλουν στον αέρα με δελτίο τύπου όπω συνηθίζει τώρα τελευταία να γίνεται. Άρα ε, το να υποθέτουμε αν υπάρχει συγκάλυψη και άλλο αν υπήρχε πραγματική. Αν υπήρχε πραγματική και έκανε λάθο η διοίκηση, όντω εγώ πιστεύω ότι θα, θα βγάζαν ήδη κάποια, ε, κάποιο μέρο των συνδικαλιστικών οργάνων δελτίου τύπου κατά του Δήμου και να το στοχοθετούν στοχιοθετούν κιόλα. Μεταξύ άλλων, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης Κωνστασιακόβου ανέφερε ότι θα έπρεπε ο κάθε Δήμος και όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους προς αποφυγή ατυχήματος.